Την Κυριακή 14 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι εγκαινιάζεται από το Δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα η έκθεση Σπύρος Παπαλουκάς, Βασίλης Θεοχαράκης, Άγιον Όρος. Η συλλογή είναι του Ιδρύματος Οικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη και η έκθεση θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας με πολύτιμα έργα των δύο σπουδαίων ζωγράφων. Φάρις έχει τη χαρά να ανακοινώσει μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση στην Καλαμάτα. Μετά από τόσα χρόνια σημαντικής και ποιοτικής δουλειάς του Σχολείου Οικαστικών του Δήμου Καλαμάτας με τον κύριο Λαμπρινίδη, μπορούμε να φιλοξενήσουμε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις σημαντικών ζωγράφων, όπως Παπαλουκάς και Θεοχαράκης, και αυτό, πιστέψτε με, είναι ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας. Και αυτό οφείλεται στην εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον όλοι οι φορείς στο πρόσωπο του κύριου Λαμπρινίδη και στη σχολή της Φάρης. Σπύρος Παπαλουκάς, Βασίλης Θεοχαράκης, Άγιον Όρος. Έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη οικαστική έκθεση. Αυτό είναι μια ενέργεια η οποία διευρύνει τους καλλιτεχνικούς ορίζοντες, θα λέγαμε, του Μεγάρου, που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να βλέπουμε χορό και μουσική. Λοιπόν, ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα δούμε πολύ σημαντικές εκθέσεις. Ο επιμελητής της έκθεσης και διευθυντής οικαστικού προγράμματος του Ιδρύματος Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη, Τάκης Μαυρωτάς, τονίζει για το έργο των δύο δημιουργών. Η ζωγραφική για τον Παπαλουκά απαιτούσε μια βιωμένη σχέση. Δεν τον ενδιαφέρει η στιγμιαία αποτύπωση ενός χώρου τοπίου, αλλά η βαθύτερη σημειολογική του διάσταση. Ο Βασίλης Θεοχαράκης ασκεί το βλέμμα του στην κατάκτηση μιας λιτής ζωγραφικής έκφασης και καταφέρνει να αποτυπώσει με ευλάβεια τις ανεπανάληπτες στιγμές του φωτός, δημιουργώντας εικόνες μοναδικής μέθεξης και απόλαυσης με το δικό του εκφραστικό τρόπο για την προσέγγιση και την απόδοση της φύσης. Αυτά τα έργα σηματοδοτούν και αποκαλύπτουν μία πτυχή του πλούτου της ελληνικής ζωγραφικής. Την έκθεση θα λαμπρύνουν με την παρουσία του η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης και ο Πρόεδρος Απόστολος Μπότσας.